Να εκφράσω τη χαρά μου που αξιώθηκα σήμερα να βρεθώ εδώ στα βασιλικά Λοκρίδος, στα όρια της Περιφερειακής Ενότητος Βιωτίας, στο Δήμο Λεβαδαίων, στην αγαπημένη μας Βιωτία, σε αυτήν εδώ την ενορία, η οποία είναι κομμάτι αγαπημένο της Ιεράς Μητροπόλεως Θεότιδος. Και αποτελεί και αυτή η ενορία, μαζί με άλλες τρεις νησίδες επικοινωνίας, αγάπης και γέφυρες πνευματικές με την Μητρόπολη Θιβών, Λεβαδίας και Αυλίδος και με αυτόν τον ευλογημένο χώρο, τον κοινό χώρο της αγάπης, της επικοινωνίας, του πολιτισμού, της συναναστροφής, της στερεάς Ελλάδος δηλαδή. Χαίρομαι πάρα πολύ. Πολλοί μου είπαν όταν είδαν το πρόγραμμά μου, Μεγάλη Πέμπτη, πάτε σε ένα τόσο απομακρυσμένο και κάποιοι το ανέφεραν και μικρό χωριό, γιατί δυστυχώς μετράνε με μικρά κριτήρια όσοι μετράνε με αριθμούς τα μικρά και τα μεγάλα. Ο Πατριάρχης του Γένους λέει πολλές φορές, ο Οικουμενικός μας Πατριάρχης, είμαστε πολύ λίγοι αλλά αμέτρητοι. Έτσι λοιπόν και εδώ σήμερα βρίσκομαι στην πρωτεύουσα της Μητροπόλεως, γιατί όπου είναι ο Επίσκοπος εκεί είναι και η καθέδρα της τοπικής εκκλησίας. Και σήμερα λοιπόν η έδρα της Μητροπόλεως είναι τα βασιλικά Λοκρίδος. Και τελέσαμε εδώ τη Θεία Ευχαριστία και ευχαριστώ ιδιαιτέρως όλους εσάς και για την υποδοχή και για την παρουσία σας. Θέλω να ευχαριστήσω και τους άρχοντες οι οποίοι ήρθαν για εσάς, δεν ήρθαν για μένα εδώ, να ξέρετε. Για εσάς ήρθαν. Την κυρία Βουλευτή, τον κύριο Βουλευτή, τον κύριο Δήμαρχο, τον κύριο τον στρατηγό, ευχετικός το λέω, τον στρατηγός, τους εκλεκτούς δημοτικούς άρχοντες, όλους ανεξαιρέτως, και ευχαριστώ και το Σταρ της Δυτικής Ελλάδος που είναι και εδώ σήμερα και μεταδίδει και από εδώ τη φωνή της περιφέρειας, τη φωνή την πνευματική του κάθε χωριού, του κάθε οικισμού, της κάθε περιοχής. Χαίρομαι λοιπόν που αξιωθήκαμε εδώ να στείλουμε ευχές σε όλους, σε όλο τον κόσμο που μας παρακολούθησε σήμερα, επαναλαμβάνω, από τα βασιλικά της Λοκρίδος, να στείλουμε ευχές αισιοδοξίας, ευχές ειρήνης, ευχές αγάπης και ευχές ταπείνωσης. Και η ταπείνωση αληθινή δεν είναι ταπεινοσχημία, αλλά είναι να στείλεις και να πλένεις τα πόδια του αδελφού σου. Είναι δηλαδή να αγαπάς και να επουλώνεις και όχι να ξύνεις τις πληγές του πονεμένου ανθρώπου. Με ιδιαίτερη χαρά σήμερα παραβρέθηκα Μεγάλη Πέμπτη στα Βασιλικά, όπου τελέστηκε η Θεία Λειτουργία από τον Μητροπολίτη Θεότιδος κ. Σημεών. Πράγματι, μια συμβολική κίνηση του Μητροπολίτου, ενός ανθρώπου που αποδεικνύει καθημερινά με τη στάση του ότι και αυτός και η Εκκλησία είναι κοντά στο λαό. Χρόνια πολλά. Ιδιαίτερη τιμή που ο Μητροπολίτης Θεότητας, κύριος Χίρος Σημεών, είναι σήμερα στο ακριτικό χωριό της περιφέρειας του, τα Βασιλικά του Δήμου Λεβαδαίων. Παρακολουθήσαμε όλοι με ιδιαίτερη προσήλωση την Θεία Λειτουργία, αλλά και κυρίως τον χαρισματικό λόγο του Μητροπολίτη, ο οποίος έκανε μία αναφορά στην αγάπη, που άλλωστε είναι δομικό στοιχείο της Ορθοδοξίας, της χριστιανικής πίστης. Ευχαριστούμε πάρα πολύ που βρήκε τον χρόνο να επισκεφτεί αυτό το ακριτικό χωριό και νομίζω ότι θα ανοίξουμε ένα διάβλο επικοινωνίας για πιο συχνές συναντήσεις σε αυτά τα χωριά μας, τα οποία βεβαίως φαίνονται ως εγκαταλελειμμένα, αλλά υπάρχουν άνθρωποι που φυλάνε τις θερμοπύλες, που επιμένουν να ζουν στα χωριά αυτά και να τα στηρίζουν. Χρόνια πολλά, με υγεία και ειρήνη για όλο τον κόσμο. Βρισκόμαστε σε ένα από τα μικρότερα χωριά του Δήμου Λεβαδαίων, στα Βασιλικά, εδώ στη Λοκρίδα. Είχαμε την τιμή να μας καλέσει στο σπίτι του ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Φθιότητος κύριος Σημεών. Τον ευχαριστούμε που επέλεξε σήμερα τη Μεγάλη Πέμπτη να βρεθεί εδώ σε αυτό το μικρό χωριό και με την παρουσία του να το μεγαλώσει και να το κάνει δυνατότερο. Εύχομαι και ελπίζω σε όλους να έχουμε καλό Πάσχα και με το καλό καλή Ανάσταση.